Να πάμε λίγο και να πιάσουμε. Έκανε μια αναφορά βέβαια στην παρουσίαση στα θέματα επικαιρότητας η Βάλια Μπούη. Αναφέρθηκε στα περιστατικά οξείας υπατήτηδας. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία. Πολλά ακούγονται. Βάλια, να ξεκινήσουμε λίγο με τον αριθμό των περιστατικών σύμφωνα με τον αρμόδιο διεθνή φορέα, τον ECDC. Ακριβώς, το Ευρωπαϊκό Κέντρο λοιπόν για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων. Έχουμε κάποια στοιχεία. Ναι. Είχαμε και πριν από λίγο μία τοποθέτηση από την Επίτροπο Υγείας, θα το δούμε μετά. Είμαστε σε ετοιμότητα και τα δημόσια ιστιτούτα είναι σε ετοιμότητα και τα νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα λόγω της οξείας υπατήτηδας. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε λένε τι, ότι έχουμε 190 κρούσματα σε παιδιά από μωρά ενός μήνα έως και 16 ετών, επιβεβαιωμένα κρούσματα 40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 12 χώρες. Μάλιστα, για να σωθούν κάποια παιδιά από την οξεία υπατήτηδα έχει χρειαστεί να υποβληθούν και σε μεταμόσχευση 10 συνολικά στον αριθμό, ενώ υπάρχει και ένας θάνατος. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, όμως από την πλευρά τους οι γονείς που ανησυχούν, τι πρέπει να γνωρίζουν αναφορικά με την νόσο αυτή και πότε πρέπει να υπάρξει ένα καμπανάκι για να τρέξουν στον παιδίατρο να ζητήσουν βοήθεια. Τα συμπτώματα, πάμε να δούμε δηλαδή τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα παιδί για αν τυχόν έχει οξεία υπατήτηδα. Είναι η κόπωση, ο πυρετός, η ικτερική χρειά σε μάτια και δέρμα. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ο ίχτερος δηλαδή είναι καμπανάκι για τους γονείς, έντονα χρωματισμένα ούρα και γαστρεντερικές διαταραχές. Είτε μιλάμε για εμετούς, είτε μιλάμε για διάρρειες. Είναι λοιπόν η στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να σημάνουν συναγερμό, να κινητοποιήσουν τους γονείς και να σπεύσουν στον παιδίατρο. Πριν από λίγο είχαμε και μία τοποθέτηση της Επιτρόπου Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της κυρίας Στέλλας Κυριακίδου της Ευρωπαϊκής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε στα περιστατικά, τα επιβεβαίωσε τα περιστατικά και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί το φαινόμενο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν χρειάζεται πανικός, όμως το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για ένα θάνατο και για 190 περιπτώσεις παιδιών που νοσούν από οξεία υπατήτηδα, σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός. Προβληματισμός, ανησυχία, αλλά λοιπόν, όχι πανικός. Βάλια, πού πάμε, να πάμε στην κυρία Σονίδου. Ακριβώς. Στην κυρία λοιπόν Σονίδου. Κίκη Σονίδου, είναι πρόεδρος Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου. Στο Λονδίνο. Λοιπόν, πάμε να τη συναντήσουμε, να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά, βέβαια, να ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι και απόψε μαζί σας. Δική μας η χαρά, κυρία Σονίδου. Πόσο πρέπει να ανησυχούν οι γονείς? Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από 1-2 λεπτά, είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης. Φυσικά, αν έχουμε συμπτώματα, θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε και να ζητήσουμε άμεση παρέμβαση παιδιάτρου. Δεν χρειάζεται όμως πανικός, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι παρατηρούμε, βλέπουμε μια εξελισσόμενη κατάσταση που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2022, δεν ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες. Και κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2018. Είχαμε δηλαδή κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, όχι όμως με αυτή την εμβέλεια, όχι τόσα πολλά περιστατικά, όχι τόσες πολλές μεταμοσχεύσεις ύπατος. Παρατηρούμε τα συμπτώματα, αυτό έχει σημασία, να μπορέσουμε να τα αναγνωρίσουμε εγκαίρως για να παρέμβουμε και για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε πριν φτάσουμε στα τελικά στάδια. Είναι ασύνηθες να το βλέπεις αυτό σε παιδιά. Δεν βλέπουμε οξεία υπατήτηδα, δεν βλέπουμε συχνά μεταμοσχεύσεις ύπατος σε μικρές ηλικίες. Αν αναλογιστούμε ότι ξεκινήσαμε σε παιδάκια να τα παρατηρούμε από 11 μηνών ως 10 ετών, μέσος όρος ηλικιακός είναι τα 3 έτη. Δημιουργεί μια εντύπωση, δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί δεν βλέπεις εύκολα παιδιά να νοσούν τόσο σοβαρά και αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, να δούμε πού οφείλεται όλο αυτό. Και έχουμε κάνει ήδη κάποια σενάρια, έχουμε αναφερθεί σε κάποιους ιούς και προσπαθούμε να συσχετίσουμε σύμφωνα με τα κλινικά συμπτώματα. Όπως ο λεγόμενος αδενοϊός, συγγνώμη που σας διακόπτω, όπως ο λεγόμενος αδενοϊός. 41F. Mm-hmm. Που πολλοί δεν το γνωρίζουν, βέβαια. Αν θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα λόγια και για αυτόν τον ιό, ακούμε αδενοϊό, αλλά δεν γνωρίζουμε έτσι περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Βεβαίως. Είναι ένας ιός που συνήθως βρίσκουμε στην κοινότητα και σε κάποια έτσι, χρονικά διαστήματα μέσα στο χειμώνα. Είναι σύνηθες. Αλλά και αυτό το διάστημα στην άνοιξη και αργότερα μέσα στον χρόνο μπορούμε να το δούμε. Είναι
υιογενείς λοιμώξεις, στον οροφάρυγγα, στο ανώτερο αναπνευστικό. Ξεκινάμε με ένα βήχα στα παιδάκια, με μια ήπια λιμώδη, ένα λιμώδες νόσημα ανάλογα. Ανάλογα αυτό της γρήπης, έχουν βήχα, έχουν πυρετό, πολλές φορές να κάνουν κλινική εικόνα αμυγδαλίτιδας, αλλά αυτό θα υφεθεί μέσα σε λίγες μέρες. Εδώ βλέπουμε μια εμένουσα κλινική εικόνα, που πολύ σωστά είπατε, πολλές φορές βγάζει και άλλα κλινικά συμπτώματα, συνδυάζεται και με άλλα κλινικά στοιχεία. Είχαμε αρκετά παιδάκια με συμπτώματα γάστρεντερίτιδας, επιπεφικίτιδας, με κοιλιακό άλγος, πονούσε η κοιλιά τους, δεν αισθανόντουσαν κόπωση, πνηλία, δεν τρώγανε, δεν ενυδατώνονταν αρκετά και άρχισε να μας απασχολεί. Πυρετός που πολλές φορές δεν υφίονταν, στις 2-3 ημέρες περιμένεις αυτές τις λοιμώξεις να εξαφανιστεί ο πυρετός και δεν δίνει συνήθως αντιβίωση. Όταν βλέπεις όμως ότι τα συμπτώματα εμένουν, αρχίσαμε να το εξετάζουμε περαιτέρω, να κάνουμε εξετάσεις αίματος και έτσι βρήκαμε τρανσαμινάσες, υπατικά ένζημα, αυξημένα. Συνήθως αυτά είναι γύρω στο 50-60, κάτω του 100, σαν τιμή για να καταλάβει ο κόσμος. Βλέπουμε λοιπόν υπατικά ένζημα από 500 και άνω, αυξημένα. Εκεί φτάναμε στα στοιχεία και στη διάγνωση στην κλινική της υπατήτητας, με κεραυνοβόλα στοιχεία υπατήτητας, πιο οξίας μορφής, και κάποια παιδάκια, 10 από αυτά, χρειάστηκαν και μεταμόσχευση ύπατος. Και το χρώμα του ίχτερου κάτι... βέβαια. Πρωταγωνιστή. Έχουν κνισμό, φαγούρα στο δέρμα, ικτερική χρειά, κίτρινα, επιπεφικότητες. Το άσπρο του ματιού γίνεται κίτρινο, αλλά και το πρόσωπο και το υπόλοιπο δέρμα έχει μία κίτρινη χρειά. Αυτό που λέμε είναι ίκτρος. Όπως βλέπουμε στα νεογέννητα, ίκτρος δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σαν χρειά, σαν χρώμα δέρματος. Αυτά φυσικά συνάδουν με τις επιπλοκές του ύπατος, γιατί δεν θα δεις ίκτερο απλά σε μία ίωση. Πολλές φορές οι υπατήτητες τύπου Α, που είναι λοιμώδεις υπατήτιδες, εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, μπορείς να δεις τον ίκτερο. Μπορεί να δεις πιο σκουρόχρωμα ούρα στο χρώμα του κονιάκ ή ανοιχτόχρωμα κόπρανα, λίγο πιο άσπρα, που δεν είναι το σύνηθες επίσης. Αυτά είναι τα λίγο πιο σοβαρά συμπτώματα, δεν έχουμε προχωρήσει λίγο. Τώρα, ο αδενοϊός δεν θα μας δημιουργούσε τέτοια προβλήματα, αλλά καταλήξαμε στα παιδάκια που είδαμε τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 75% αυτών των περιστατικών ήταν θετικά στον αδενοϊό. Είχαν περάσει λοιπόν μία λίμωξη με αδενοϊό. Είχαμε τρομερό πρόβλημα με νοροβάιρους. Είναι ένας ιός σοβαρής γαστρεντερίτιδας. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Αυτές λοιπόν τις ιός που τις βλέπουμε συχνά μέσα στο χειμώνα, είδαμε λοιπόν πολύ πιο συχνά αδενοϊό σε αυτά τα παιδάκια και έγινε συσχέτιση με αδενοϊό και όχι τόσο με κορονοϊό όπως πέφσαμε να πούμε αρχικά. Οπότε είναι ρεαλιστικό το σενάριο, κυρία Σονίδου, εμφάνισης κρουσμάτων οξίας υπατήτητας και στην Ελλάδα? Θα μπορούσε να είναι πιθανό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές χώρες. Έχουμε στο Ισραήλ, έχουμε στη Ρουμανία, έχουμε στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα περισσότερα, στην περισσότερα, στην Αλαμπάμα, Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μια εγρήγορση στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί βλέπουμε ότι σε διάφορες χώρες που έχουμε διαφορετικά επιδημιολογικά προφίλ, διαφορετικά συστήματα υγείας, δεν ξέρουμε κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες και τα έλεγα με ένα συνάδελφό σας το μεσημέρι. Δεν ξέρουμε αυτά τα παιδιά σε ποιες φυλετικές ομάδες ανήκουν, τι συνθήκες διαβίωσης έχουν εμβολιαστεί. Σωστά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έχω πει αρκετά αυτές τις μέρες, πολλά παιδάκια δεν εμβολιάστηκαν το βασικό εμβολιασμό. Αυτό που λέει το κράτος και κάθε κράτος, κατευθυντήριες οδηγίες. Γιατί 2 χρόνια τα παιδάκια ήταν απομονωμένα, δεν τα έφεραν οι γονείς στο ιατρείο, χάσαν εμβολιασμούς, άρα δεν χτίσαμε επαρκές ανοσοποιητικό. Κάποια παιδάκια δεν έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης, ούτε διατροφής. Το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας είναι χαμηλό. Συμβάλλει και αυτό. Κάποια παιδιά, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκτεθειμένα σε ηλιοφάνεια όπως στην Ελλάδα, έχουν πολύ χαμηλή βιταμίνη D. Ο κορονοϊός συσχετίστηκε άμεσα με τη χαμηλή βιταμίνη D. Και σίγουρα συσχετίζεται και με ένα αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Μήπως λοιπόν και αυτό έπαιξε ένα ρόλο? Μήπως αυτή η απομόνωση των παιδιών τα 2 χρόνια τα έκανε πιο ευάλωτα στους ιούς? Μήπως λοιπόν αυτοί οι ιοί γίνονται πιο μεταλλαγμένοι ό,τι έγινε και με τον κορονοϊό και είναι πιο ευάλωτα στις λοιμώξεις και πιο επιθετικοί οι ιοί? Και η κατάχρηση, να με ακούσουν λίγο οι γονείς, η κατάχρηση αντιβιωτικών που έχει γίνει με το παραμικρό, θέλουμε αντιβίωση για το παιδάκι, κάνει λίγο πυρετό, αντιβίωση. Είναι κακός ο γιατρός άμα δεν δώσει αντιβίωση. Αυτό μειώνει τις άμυνες του οργανισμού. Και όταν έρχεται μια ισχυρή λίμωξη, ακόμα και ιογενής, δεν
είναι αρκετά ισχυρό το ανοσοποιητικό του παιδιού, κατακαιρματίζεται και είναι πολύ πιο ευάλωτο στις λοιμώξεις. Όλα αυτά σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο. Στην πορεία και στο επόμενο διάστημα, εξετάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να τα δώσουμε στη δημοσιότητα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Κυρία Σονίδου, την καλησπέρα μας. Και τη δική μου και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά να είστε καλά.